γυναίκων. Ονοματεπώνυμο λίγο για. Γεωργιάδης Ορέστης, είμαι ένας από τους συνηγόρων των δύο εντολέων. Μετά από μια μαραθώνια κυριολεκτικά με την λίγο τεφία που διήρκησε περίπου 6 ώρες, ο έκτος τακτικός ανακριτής της Εγγυλής Πολιτικών Θεσσαλονίκης και η Εισαγγελία Πολιτικών Θεσσαλονίκης έκρινε και αποφάσισε ότι οι εντολείς μας θα υποστούν το μέτρο της προσωρινής κρατήσεως. Τα γεγονότα είναι νοπά. Γνωρίζετε την καταγεγραμμένη θέση των εντολέων μας για την μακρόχρονη οδύσσια του βιασμού της τότε ανήλικης Στέλλας Παπαδοπούλου και της μακράς κατοπής. Αυτή είναι η καταγεγραμμένη τουλάχιστον θέση των εντολέων μας της κυρίας Λούτσι. Προσδοκούμε βάση για να προχωρήσουμε εντός του επόμενου δεκαημέρου όπως προβλέπει ο νόμος σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, όπου φρονούμε και λόγω της απόστασης της χρονικής από τα πράγματα και με μια ψύχρεμη ματιά θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση σε μια πραγματικά ιδιότυπη ιστορία και πιστεύουμε πως θα υπάρξει αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιορισμούς χώρους. Αλλά δεν κρίθηκαν προφυλακιστέ, προσωρινή κράτηση. Εντάξει, και θα ουσιαστικά κατά νόμο ταυτίζεται με την προφυλάκηση. Σε 10 μέρες, κατά πότα το όριο, όταν θα έχει και υποβληθεί η προσφυγή μας, θα εκτιμηθεί και από ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Το ζήτημα της αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης είναι περιοριστικό. Είπαν κάτι, μετάνιωσαν. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι πρόκειται για μια πράξη με μεγάλη απαξία και ηθική και κατά το δίκαιο. Η πραγματικότητα όμως ότι μιλάμε για μια πολύ ιδιότυπη περίσταση, όπως έχετε κατανοήσει, για έναν ήδημο κορίτσι που από την ηλικία της Δευτέρας Γυμνασίου υφίστατο κατά δήλωσή της το διαρκή βιασμό του φυσικού της πατέρα, μια καταστραμμένη οικογένεια, μια μητέρα που επίσης έχει φιλοξενηθεί πάνω από μια φορά σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών. Θα εκτιμηθούν ή θα επανεκτιμηθούν όλα αυτά τα δεδομένα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πάνε όλα καλά και θα έχουμε την αντικατάσταση που σωρίζει κράτηση. Η οικογένεια του θύματος αμφισβητεί τα όσα κατήγγυλαν, τουλάχιστον προανακριτικά η εντολή σας. Δεν έχω άποψη γιατί είναι πρώην σχετικά η εντολή. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα δεν είχαμε παράσταση τουλάχιστον κατά το τυπικό που λειτουργεί ως υποστήριξη της κατηγορίας από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του παιδιού. Πάντως ο γιος της δεν ήρθε εδώ, το παιδί που βρήκε τον πατέρα του. Ο γιος έχει καταθέσει στο διάβασο, έχει καταθέσει την άνοιξή του, έχουν άριστη σχέση τα παιδιά με τη μητέρα και μεταξύ του.